Η επιχείρησή σα έχει μία ιστοσελίδα ή πρόκειται να πληρώσετε κάποιον για να σα φτιάξει μία ιστοσελίδα. Άριστα. Να ξέρετε όμω ότι η κατασκευή μία ιστοσελίδα δεν είναι μία one-off διαδικασία. Θα χρειαστεί κάποια στιγμή ανανέωση. Δεν τη φτιάχνετε και την αμολάτε στο... στη θάλασσα του web να σεριανίζει. Όλα τα πράγματα στον κόσμο και οι ιστοσελίδε λοιπόν έχουν ημερομηνία λήξη. Πάμε όμω να δούμε πιο αναλυτικά το γιατί και πώ. Μια ιστοσελίδα νομοτελειακά κάποια στιγμή θα χρειαστεί ανανέωση. Ανανέωση στη σχεδίασή τη, ανανέωση στο περιεχόμενό τη, γενικά ανανέωση στην εμφάνισή τη. Η ανανέωση του περιεχομένου είναι αυτονόητο το ότι είναι σημαντική γιατί πρόκειται και ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά τη ιστοσελίδα σα. Το πόσο συχνά τώρα θα ανανεώνετε το περιεχόμενο εξαρτάται καθαρά από τον τύπο τη σελίδα που έχετε, τον τύπο του επαγγελματό σα. Για παράδειγμα, ένα γιατρό δεν έχει ανάγκη να ανανεώνει τόσο συχνά την ιστοσελίδα του ενώ ένα βιβλιοπόλη θα μπορεί να τα ανανεώνει ενδεχομένω πιο συχνά ώστε να βγάλει νέε προσφορέ, προσφορέ για νέε τσάντε λίγο πριν τη σχολική χρονιά ενδεχομένω. Για να παραμείνει όμω η ιστοσελίδα σα στο προσκήνιο και να τη σέβονται, να την αγαπάνε οι μηχανέ αναζήτηση, καλό θα ήταν να προχωράτε σε κάποια ανανέωση του υλικού τη ιστοσελίδα σα, των κειμένων ή των φωτογραφιών, να προσθέτετε κάποιο άρθρο μία φορά το μήνα. Καλό θα ήταν και θα σας δώσει έξτρα πόντους στα αποτελέσματα αναζήτησης. Στο βίντεο όμω, αυτό δεν έχω σκοπό να εστιάσω στο περιεχόμενο τη ιστοσελίδα σα γιατί υπάρχει ξεχωριστό ολόκληρο βίντεο μόνο γι' αυτό. Ε, σε αυτό το βίντεο θα ασχοληθούμε κυρίω με το τεχνικό κομμάτι. Πρέπει να προσέξετε πάνω σε τι τεχνολογίε θα βαστεί η σελίδα σα. Δεν ξέρω πόσοι από εσά θυμάστε το flash τη Adobe. Το Flash δημιουργήθηκε πριν πολλά χρόνια και έφερε μια πραγματική επανάσταση στι ιστοσελίδε. Έδωσε δυνατότητε στου προγραμματιστέ να φτιάξουν ιστοσελίδε και εφαρμογέ που μέχρι τότε ούτε μπορούσαμε να τι φανταστούμε. Έφεραν την κίνηση, τον ήχο, τη διαδραστικότητα. Επενδύθηκαν πάρα μα πάρα πολλά χρήματα σε τεράστια project, σε τεράστιε ιστοσελίδε, σε τεράστιε εφαρμογέ και βασίστηκαν όλα πάνω στο Flash. Αυτή τη στιγμή το Flash πηγαίνει προ οριστική κατάργηση. Οπότε μια ιστοσελίδα ή μια εφαρμογή για την οποία μπορεί να έχουν δαπανηθεί χιλιάδες ευρώ ή εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ αυτή τη στιγμή σταματάει να λειτουργεί. Έχετε λοιπόν υπόψη σας το τι τεχνολογία θα χρησιμοποιήσετε για την ιστοσελίδα σας και ποιος θα είναι ο κύκλος ζωής της. Δεν μπορεί να υπάρχει για πάντα αλλά προσπαθήστε να είναι κατασκευασμένοι με τεχνολογίες που υπάρχουν δεκαετίες αν όχι δεκαετίες τουλάχιστον μία δεκαετία και έχουν αποδείξει την σταθερότητά τους και την εξέλιξή τους. Φυσικά δεν μπορούμε να προβλέψουμε το πού θα πάει η τεχνολογία, αλλά μια ιστοσελίδα που κατασκευάστηκε με HTML1 συνεχίζει και δουλεύει και σήμερα. Όταν κάποιο σχεδιάζει και κατασκευάζει μια ιστοσελίδα σήμερα, καλό είναι να την κατασκευάσει και να τη σχεδιάσει με τεχνολογίε που σήμερα θεωρούνται το στάνταρτ να μην ε, χρησιμοποιήσει τεχνολογίες οι οποίες είναι προς το τέλος της ζωής τους ή επίκειται η κατάργησή τους στο άμεσο μέλλον. Και όταν λέμε άμεσο μέλλον μιλάμε τα επόμενα 2 με 3 χρόνια. Καλύτερα να αποφύγουμε τέτοιου είδους τεχνολογίες. Δυστυχώ υπάρχουν ακόμα κάποιοι που χρησιμοποιούν τέτοιου είδους τεχνολογίες για να φτιάχνουν ιστοσελίδες. Προσπαθήστε να μείνετε μακριά τους. Ένα website κατασκευάζεται συνήθως με τη συνδυαστική χρήση της HTML, της CSS και της JavaScript. Αν μάλιστα μιλάμε για μια δυναμική ιστοσελίδα που αποθηκεύει αποτελέσματα, τότε στο παιχνίδι μπαίνουν και server-side γλώσσες προγραμματισμού όπως είναι η PHP και βάζει δεδομένων όπως η MySQL και η MariaDB. Όλες αυτές οι τεχνολογίες εξελίσσονται διαρκώς και σε συνδυασμό με τη χρήση ενός σύγχρονου browser όπως είναι ο Google Chrome, ο Mozilla Firefox, ο Safari, ο Opera κτλ. φροντίζουν ώστε η ιστοσελίδα σας και η δικτυακή σας εφαρμογή να εμφανίζεται και να λειτουργεί σωστά στον τελικό χρήστη. Σημειώστε ότι όλοι αυτοί οι browsers δίνουν μια κάποια συμβατότητα με παλιότερες τεχνολογίες αλλά προσπαθούν και για λόγους ασφαλείας αλλά και για λόγους ταχύτητας να καταργούν και να βγάζουν από την εργαλειοθήκη τους, από τις δυνατότητές τους παλιές τεχνολογίες. Σήμερα, αυτή τη στιγμή, όλοι μπορούν με κάποιο τρόπο να αναπαράγουν για παράδειγμα περιεχόμενο flash αλλά του χρόνου σίγουρα δεν θα μπορούν. Σήμερα η βασική γλώσσα με την οποία κατασκευάζουμε στους σελίδες, η HTML, φτάνει στην έκδοση 5. Χρειάστηκαν περίπου 10 χρόνια από την έκδοση 4 για να φτάσει εδώ. Και υπάρχουν εντολές και tags τα οποία δεν υποστηρίζονται όπως πρέπει από τους καινούριου browsers. Για παράδειγμα το κινούμενο κείμενο, το κινούμενο text, δεν υποστηρίζεται από όλους τους browsers όπως πρέπει. Το ίδιο ισχύει προφανώς και για τη CSS αλλά και για την PHP και την JavaScript. Υπάρχουν εντολές που κάποτε τις χρησιμοποιούσαμε πάρα πολύ, ενώ τώρα καλό θα ήταν να τις αποφύγουμε. Στην περίπτωση τώρα των γλωσσών προγραμματισμού, όπως για παράδειγμα της PHP, όπου όλη την βρώμικη δουλειά αναλαμβάνει λαμβάνει να την κάνει ο σερβερ, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα, αφού εκεί όντω μπορεί να έχουμε εντολές οι οποίες θα επηρεάσουν ολοκληρωτικά την λειτουργία της εφαρμογής μας. Εντολές οι οποίες μπορεί να έχουν αντικατασταθεί από άλλε πιο γρήγορες ή πιο ασφαλείς. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να είστε σίγουροι για το πού φιλοξενείται η εφαρμογή σας ε, και το website σας. Να έχετε μια άμεση συνεννόηση με τον διαχειριστή της ιστοσελίδα σας. Το θέμα εδώ είναι ότι πολλές φορές η διασφάλιση της ασφάλειας και της ταχύτητας έρχεται σε σύγκρουση με τις τεχνικές προδιαγραφές παλαιότερων ιστοσελίδων. Προσωπικά μου έχει τύχει πολλές φορές να διατηρώ έναν σερβερ ο οποίος πλέον δεν πληρεί όλα τα σύγχρονα κριτήρια και τα σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας γιατί πολύ απλά έχει μέσα ιστοσελίδε πελατών οι οποίες είναι κατασκευασμένες με πολύ παλιό τρόπο, με πολύ παλιά πρότυπα, με εντολές που πλέον δεν μπορούν να τις υποστηρίξει ένα καινούριο μηχάνημα. Πώς όμως είναι τελικά το χρονικό διάστημα στο οποίο αντέχει μια ιστοσελίδα. Πρακτικά κανείς δεν μπορεί να σας το απαντήσει αυτό γιατί κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια το πού θα πάει η τεχνολογία και το πώς θα εξελιχθούν οι οθόνες, οι browsers, οι συνήθειές μας. Ή ακόμα πιο σοβαρά το τι κενά ασφαλείας ενδεχομένως θα εμφανιστούν στο μέλλον στις τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε σήμερα για να κατασκευάζουμε ιστοσελίδες. Με βάση τη δική μου εμπειρία, μια ιστοσελίδα τεχνικά μπορεί να αντέξει 6 και οριακά μέχρι 10 χρόνια. Στα 6 χρόνια, πάντω, θα πρέπει να έχετε σίγουρα ένα πλάνο άμεση αλλαγή τη ιστοσελίδα σα εάν αλλάξετε οτιδήποτε στον σερβερ φιλοξενία. Είναι πολύ τραβηγμένα τα 10 χρόνια, αλλά συμβαίνει, δυστυχώ συμβαίνει. Κοιτάξτε, τα 10 χρόνια μοιάζουν με αιώνα στο κομμάτι τη πληροφορική και πόσο μάλιστα στο κομμάτι του web που εξελίσσεται με φρενήρε ρυθμού. Το πιο πιθανό είναι ότι μια απλή ιστοσελίδα μετά από 10 χρόνια θα ψιλοδουλεύει. Αλλά μια ιστοσελίδα πιο εξεζητημένη ή μια custom εφαρμογή, η οποία έχει μέσα PHP, JavaScript, βάση δεδομένων κτλ. Πολύ αμφιβάλλω αν θα δουλεύει σωστά μετά από μια δεκαετία. Οπότε να έχετε στο μυαλό σας ένα πλάνο αλλαγής. Καλά, εννοείται ότι και σε 10 χρόνια οποιαδήποτε όμορφη ιστοσελίδα σήμερα, μάλλον θα είναι άσχημη αύριο. Δεν είναι πίνακε ζωγραφική, μοιάζουν με πίνακε ζωγραφική, αλλά δεν είναι. Χάνουν την αξία του, χάνουν την ομορφιά του. Ένα καλό χρονικό διάστημα που νομίζω ότι θα πρέπει να αρχίσετε να σκέφτεστε έναν επανασχεδιασμό, μια ανανέωση τη ιστοσελίδα σα, είναι περίπου τα 4 με 5 χρόνια. Νομίζω είναι ένα ικανό χρονικό διάστημα ώστε η ιστοσελίδα σα και απόσβεση να έχει κάνει των χρημάτων που έχετε επενδύσει πάνω τη, αλλά και να σα διατηρήσει έτσι σε καλέ θέσει στη μηχανή αναζήτηση και να μην καταλήξει στο σελίδα να κάνει ζημιά, αντί καλό, στο brand name σας. Αυτά, αυτή τη φορά, ελπίζω να βρήκατε το συγκεκριμένο βίντεο χρήσιμο και ουσιαστικό, ελπίζω να μάθατε κάτι, αν έχετε απορίες, σχόλια, παρατηρήσεις, μπορείτε να τα γράψετε κάτω από το βίντεο, κάντε ένα subscribe, πατήστε και το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για τα επόμενα βίντεο, μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!